Πάμε να δούμε λίγο εφημερίδες, να δούμε τι γράφουν. Λοιπόν, επικίνδυνα παιχνίδια στις ράγες των τρένων, η άγρια κόντρα συνδικαλιστών και ΟΣΕ, γιατί ο μηχανοδηγός του προαστιακού αγνόησε δύο συνεχόμενα φωτόσημα και δεν ακινητοποίησε το τρένο, σε διασημότη εμπλεκόμενη παρέμβαση της αγγελίας για το νέο περιστατικό. Ο κύριος Κορέας, ο προϊστάμενος αγγελίας. Πόσα πρωτοσέλιδα θα δούμε για τα τρένα, δεν ξέρω. Συνεχίζουμε κανονικά μετά την υπόθεση των Τεμπών, την τραγωδία των Τεμπών, και συνεχίζουμε καθημερινά να βλέπουμε τέτοια φαινόμενα, εξοργιστικά φαινόμενα όμως. Και να ακούμε τώρα αν έχει υπερβολή ή όχι το ρεπορτάζ. Σε μέρα των συντακτών. Ναι. Μα αυτό, Χριστιανέ μου, είναι το πρόβλημα. Το πρόβλημα, ναι. Αυτό είναι το πρόβλημά σου. Αν έβγαλε το θέμα. Αν είναι, όχι, ναι, αν σφήνων ή δεν σφήνων. Ναι, ναι, καλά. Εντάξει. Ότι μπήκε στην άλλη γραμμή, μας ενδιαφέρει καθόλου. Και ότι μέσα σε δύο μήνες έχουμε δει 4-5 πρωτοσέλιδα για τα τρένα, αυτό δεν παίζει ρόλο. Δεν μπορώ. Θα χρησιμοποιήσω στο τέλος τη φράση του Πολάκη στην πολιτική γραμματεία. Αλήμα το Χριστό. Με γεγονότα. Πρωί-πρωί. Ύψη κτηρίων. Αν το διάταγμα βγει παράνομο, η επτός για τις οικοδομές, αν ο νέος οικοδομικός κανονισμός κριθεί αντισταγματικός από το ΣΤΕ, οι τρεις λύσεις που μπορεί να δώσει το ανώτατο δικαστήριο. Άρα. Πολύ σημαντικό θέμα. Αφορά πάρα πολύ κόσμο το ύψη των κτηρίων. Όπως ξέρετε, να δούμε τι θα γίνει τελικά και με αυτό. Όπα, καθημερινή. Οπ. Λοιπόν. Οπ, οπ. SOS Δήμων για τον Κηφισό. Ανησυχία για τις αντοχές τους σε περίπτωση μεγάλης βροχόπτωσης. Δήμαρχοι των περιοχών του Κηφισού εκφράζουν τον προβληματισμό τους για το αν θα αντέξει σε μια μεγάλη βροχόπτωση, σημειώνοντας ότι οι υποδομές είναι σχεδιασμένες και κατασκευασμένες σε άλλες εποχές, με πολύ πιο ήπιο κλίμα και δεν επαρκούν για να εξασφαλίσουν τους κατοίκους τα κτίρια, τους δημόσιους χώρους. Τώρα που είναι και φύγει και η Βάσο Παπανδρέου χθες, θυμόμαστε όλοι τι γινόταν στο Κηφισό τότε. Πω, τη δεκαετία εκείνη, όταν ήταν στι αρχέ του 2000, θυμάστε τι γινόταν. Στο Κηφισό και έφευγε το νερό. Βέβαια, έχω κάνει ζωντανό εγώ εκεί. Ήταν και δίπλα τότε. Ναι, δίπλα. Αποστάσεις από το ιταλικό μοντέλο για το μεταναστευτικό και εδώ βλέπουμε μια χαρτιστική φωτογραφία χθες από τη Σύνοδο, όπου είναι η κυρία Μελώνη με τον Κουκουτσά του κάνει του Μισελ. Μισελ, ναι, και είναι και ο Ζελένσκι μπροστά. Και. Ναι, εδώ, συγγνώμη κύριε, συγγνώμη. Εδώ είναι η φωτογραφία. Να τη φωτογραφία. Λοιπόν, εδώ τη βλέπουμε. Και κρατάμε το θέμα αυτό. Και επί Σαμαρά γίνονταν διερευνητικές με την Τουρκία η απάντηση Μητσοτάκη στον πρώην Πρωθυπουργό. Είναι η απάντηση που έδωσε χθες ο κ. Μητσοτάκη για, το θέμα. Για το θέμα των ελληνοτουρκικών και των. Είναι ψηλό ευθεία βολή, έτσι. Αυτή είναι ευθεία βολή. Έχει δύο ευθείες βολές. Είπε για υπερπατριώτες. Το, το διαχώρισε, λέει. Δεξιά του. Το διαχώρισε στα κόμματα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας. Για πατριώτες φακής, όπως είπε. Ναι. Που ήταν, λέει, και αυτοί θα τα βάλουν την ουρά στα σκέλια πρώτοι αν έχουμε απειλή κτλ. Και λέει, θα συναντιόμαστε με τον Ερντογάν. Αυτό σημαίνει ότι συμφωνούμε κιόλας. Ναι. Ένα αυτό. Αλλά. Εδώ λέει και ο Σαμαράς θα κάνει διερευνητικές. Για να τον ακούσουμε πώς απαντάει στην ερώτηση. Μου να κάνω μια διάκριση μεταξύ των απόψεων του κ. Σαμαρά και των υπόλοιπων φωνών που ακούγονται γύρω από τα ζητήματα αυτά. Για τον κ. Σαμαρά θα πω ότι οι απόψεις του είναι σεβαστές. Θέλω να θυμίσω, ήταν τόσο πρωθυπουργός, ήταν άνθρωπος ο οποίος συναντήθηκε με τον κ. Ερντογάν και επί διακυβέρνησης του κ. Σαμαρά και με υπουργό τον κ. Βενιζέλο γινόντουσαν και διερευνητικές επαφές. Απλά για να υπενθυμίσω λίγο τι συνέβαινε εκείνη την εποχή. Τώρα όμως αφήνω στην άκρη αυτό το θέμα. Διαπιστώνω ότι υπάρχουν πολλές εξαιρετικά ακραίες φωνές στην Ελλάδα από κόμματα τα οποία. Τι πάθατε, παιδιά. Ηρεμία, παιδιά. Ηρεμία. Μην ανησυχείτε. Εδώ είμαστε. Όλα καλά. Όλα θα γίνουν. Όλα θα γίνουν. Όλα τα καλά. Να δούμε και θέση των τακτών και συνεχίσουμε μετά τα πρωτοσέλιδα. Ανεύθυνη μέχρι την επόμενη τραγωδία, το θέμα που λέγαμε νωρίτερα. Συγγνώμη. Η αποκάλυψη μέσα των τακτών προκάλεσε μπαράζ ανακοινώσεων που μόνο εμπιστοσύνη δεν εμπνέουν. Οργή μηχανοδηγών για τη διοίκηση Hellenic Train και ενώ οι συναρμόδιοι έπαιζαν πινκ-πονγκ με τις ευθύνες. Το Υπουργείο κοιμόταν. Το θέμα το οποίο ανέδειξε η φέτος του το ρεπορτάζ της. Ο Άρης Χατζηγεωργίου. Ο Άρης Χατζηγεωργίου που είναι κλητικός συνάδελφος. Εξαιρετικός. Λοιπόν, και όχι έβγαλε το θέμα το θέμα το οποίο απασχολεί όλο τον κόσμο από χθες. Για σκέψου αυτό το λέγαμε και το πρωί. Τους συγγενείς των θυμάτων. Αυτούς ήταν μέσα να ακούνε κάθε μέρα ότι ένα τρένο μπαίνει ανάποδο. Έλα ρε φίλε τώρα. Λοιπόν, ελεύθερος τύπος. Το σχέδιο του Υπουργείου Εργασίας, η τελική ρύθμιση για την ΕΑΣ εισφορά αλληλεγγύης είναι αυτή στις συντάξεις. Τώρα οι αλλαγές για όσους ανεβαίνουν κλίμακα με τις αυξήσεις το 25, η ριζινική αναδιάρθρωση για όλους. Το έως 50% κάτω η κράτηση εισφοράς αλληλεγγύης τον Δεκέμβριο με παραμονή στη χαμηλότερη κλίμακα. Απόκριψη οδημάτων αποκάλυψε η χρήστη. Έχει ενδιαφέρον αυτό. Αυτό είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Κοίτα νούμερα. Θα ρωτήσουμε και τον Υπουργό Οικονομικών και θα συντάξει μαζί μας σε λίγο. Βέβαια. 34,8% τα γυμναστήρια, 177% τα ταξί. Αύξηση τζίρου για χιλιάδες επιχειρήσεις και επαγγελματίες. Ναι.
Λοιπόν. Γεια σου, Μαριάννα. Γεια σου, Μαριάννα, καλημέρα. Καλημέρα. Είναι όντως πολύ ενδιαφέρον το συγκεκριμένο θέμα. Βέβαια. Και για τις συντάξεις που είπατε, θα συζητήσουμε στη συνέχεια με τον κύριο Μπούρλο. Mm-hmm. Φαίνεται ότι έχει ολοκληρωθεί η διασύνδεση. 4.000 επιχειρήσεις έχουν μείνει ακόμη. Παρ' όλα αυτά, δείχνει οι αριθμοί, δείχνει τι συνέβαινε στο παρελθόν. Βέβαια. Νομίζω. Είναι βέβαια. Πλέον ξεκάθαρο. Πώς πέρασε το βράδυ, όλα καλά. Ναι, γιατί, μια χαρά. Έβλεπα τις εξελίξεις με τον κύριο Μητσοτάκη, τον πρωθυπουργό μας. Ναι. Άλλο το πάει, Μαρία. Ισπανία, είδες τίποτα? Όχι. Δεν είδες το Παναθηναϊκό? Παιδιά, με πήρε ο ύπνος, αλήθεια. Αποκλείεται. Και το Παναθηναϊκό. Δεν σε πιστεύω. Δεν είδες το Παναθηναϊκό? Έμαθα όμως το πρωί, εντάξει, δεν έγινε κάτι. Όχι, λέω, εγώ το ρώτησα. Δεν παίζαμε, δεν ξέρω. Σε ρώτησα, ρε παιδιά. Έγινε κάτι. Ρε παιδιά, ρωτάω. Το εξηγώ. Δεν είπα τίποτα κακό. Ότι, περίμενε λίγο. Ότι όταν χρειάζεται ο Παναθηναϊκός, στη Ρεάλ την κερδίζει. Εκεί που χρειάζεται. Αλήθεια είναι. Αυτά είναι τα κρίσιμα. Απλά εσείς το είχατε πάρει. Επειδή το είχατε πάρει από το καλοκαίρι, ρωτάω εγώ, αν συνεχίζετε την πορεία, την επέλαση προς την νίκη. Είναι... Προφανώς. Αυτό ρωτάω εγώ. Δεν ρωτάω εγώ. Δεν σταματάει η πορεία αυτή. Δεν είναι σκοπτική η ερώτηση. Δεν σταματάει η πορεία αυτή. Έτσι, και όποιον βρει στο πέρασμά τη, θα τα σαρώνει όλα σε λίγο. Αυτό λέω. Λοιπόν. Απλά επιβεβαιώνεται κάθε μέρα η. Ακούω και τα μουγκριτά από πίσω. Δηλαδή, λες εσύ... Έτσι δεν έγινε. Δεν ξέρω. Ναι, μόρα, τώρα, ξέρω εγώ ήμουν αλλού πέρυσι. Να σου πω κάτι. Παναγιώτη, λες εσύ και ακούγεται τα μουγκριτά από πίσω. Ναι, ακούγει τον Νίκο από πίσω. Τον ακούω. Βάλε και ένα από εδώ. Γεια σου, σίγαβρε, Νίκο. Να σου πω, βάλε και ένα γάβρο από εδώ. Να μην μπορεί να μιλάμε στο τέλος. Ήρθε ο Παναγιώτη στη δουλειά. Περίεργο. Έλα μέσα, ρε Παναγιώτη. Περίεργο. Έλα, μέσα, να σε δούμε λίγο, γιατί σε βλέπουμε σπάνια. Κοιτάξτε το, παιδιά, είχε γύρω στον ένα χρόνο να έρθει εδώ. Είναι μια ψυχαγωγία, ο floor manager της εκπομπής. Ευτυχώς ήρθε η Τζέννη εχθές. Ευτυχώς. Και νιώσαμε την έλλειψή σου, Παναγιώτη. Σήκωσε ψηλά τον πύχη. Ναι, η αλήθεια είναι ότι τον έβαλε τον πύχη πολύ. Ήψωσε τη σημαία. Αναντικατάστατη όμως. Καλή. Η Τζέννη, όχι καλή. Καθένα σα είναι. Η Τζέννη είναι πολύ καλύτερη από πολλού. Δεν ξέρω αν το πιάσει το υπονοούμενο. Μάλλον πάει να τυχώσει. Πάει να τυχώσει, μάλλον. Προφανώ, αλλά φύγει τριμερά. Η Τζέννη είναι καλή και τα λοιπά. Τριμερά, παιδί μου τώρα. Γεια σου, Παναγιώτη. Βασίλισσα, ε. Πάμε στη Δημοκρατία. Κεραυνή νικήτα κατά τη κυβέρνηση. Ο Κακλαμάνη αποδομεί πλήρω την πολιτική Μητσοτάκη. Ο πρώην αντιπρόεδρος της Βουλής γκρεμίζει στη θέμελα το αφήγημα για το χρηματιστήριο ενέργειας και του ενεργειακού ρεύματος, καταθέτοντας ερώτηση κόλαφο στη Βουλή, σκληρή επίθεση Σκυλακάκη Χατζηδάκη και κυρίως πρωθυπουργό. Θα τα δούμε συνέχεια, γιατί ήταν μαζί μας, όπως πάμε, ο κύριος Χατζηδάκης, υπουργός Οικονομικών. Και παραμύθια της Χαλιμάς και του γνωστού Παπασταύρου για την ανοικοδόμηση Ουκρανίας. Αποκάλυψε εφημερίδα, λέει εδώ πέρα. Επιμένει γιατί χθες είχαμε και τη συνάντηση με τον Τάκη Ζελένσκι. Ότι υπάρχουν συμφωνίες στις δικές μας. Η χώρα φαίνεται, μια και για τον κύριο Χατζηδάκη, θα το τον έχετε μετά, φαίνεται ότι μπορεί να πει καλύτερα στην ανάπτυξη. Αλλά ναι, ναι. Αφού θα είστε κι εσείς, να κάνω κι εγώ μια ερώτηση. Όχι. Α, εντάξει. Έλα, ρε, κάνω. ότι βλέπουμε άλλους δείχτες. Πώς είναι η φτώχεια που είδαμε εδώ? Σωστό. Τι γίνεται με την αριθμοποίηση της φορολογικής κλίμακας? Με τρέλανε. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Τι είπες τώρα? Αυτό δεν μπορώ να το πω. Βαριά οικονομικά, δεν μπορώ να το προφέρω. Όχι, για να καταλάβει. Μπορώ να το γράψει βίντεο, παρακαλώ, να το πούμε. Γιατί ξέρει την αριθμοποίηση τη. Δεν μπορώ να το πω. Εντάξει. Να το πω. Δεν καταλάβει και ο κόσμο. Δεν μπορεί να μου πει ο Χατζηδάκης τι εννοεί. Πάρε μια κάμερα. Δεν ξέρω. Πάρε μια κάμερα. Θα πούμε, έχουμε και μια ερώτηση εδώ από τη δημοσιογράφη τη εκπομπή. Την Ανέα Γιωργαντή. Παιδιά, είναι πολύ σοβαρό, γιατί μπορεί να γελάμε για να καταλάβουμε. Τώρα. Περίμενα, μισό λεπτό, Μαρία. Ρωτά το Χατζηδάκη τώρα, τι με αριθμοποιήσει, πώ το πα. Τι με αριθμοποιήσει τη φορολογική κλίμακα. Τη φορολογική κλίμακα, τι το λε. Και σου λέω, Χατζηδάκη, τι εννοεί. Τι εννοείται. Τι απαντά. Δεν ξέρω. Πού να ξέρω. Συγγνώμη, τι. Ήρθε, εγώ ρωτάω. Να πούμε στον κόσμο για να καταλάβει ότι πραγματικά φαίνεται ότι έχει γίνει αύξηση του κατώτατου μισθού μέσα στα χρόνια. Αλλά τι γίνεται όταν γίνεται αύξηση, αλλάζει φορολογική κλίμακα και έτσι καταλήγεις να πληρώνεις περισσότερο στους φόρους παρά τα όσα έχεις πάρει, αλλά και να ξοδεύεις. Όπως έγινε με τις συντάξεις. Μπράβο, και να ξοδεύεις περισσότερα όμως. Αυτό είναι που έχει μεγάλη σημασία και είναι πολύ σημαντικό νομίζω να ερωτηθεί. Εγώ θα ήθελα δηλαδή να το ρωτήσετε και εγώ θα το ρωτήσω στο break. Τον κύριο Χατζηδάκη. Θα μας βάζει και ερωτήσεις, μας δίνει σημειώματα. Όχι, δεν το λέω προς Θεού. Μετά θα λένε, ορίστε, τους δίνουν σημειώματα ή κάνουν ερωτήσεις. Όχι, κατάλαβες, απλά γιατί... είναι πολύ σημαντικό για να ξέρει τα νέα, ο κόσμος τα παιδιά, τι περνάμε. Τι να κάνουμε τώρα. Εντάξει. Τι να κάνουμε. Για να όχι, είναι πολύ σημαντικό για να ξέρει ο κόσμος το τι συμβαίνει. Εντάξει, Μαριάννα, θα ρωτήσουμε. Έχεις άλλες ερωτήσεις, γράψε μου τις. Όχι, το λέω, παιδιά. Αν έχεις άλλες ερωτήσεις, να ρωτήσουμε. Αν θες κάτι συγκεκριμένο, πες μου. Θες να αξιοποιήσεις κάπου αλλού, να ξέρουμε, άμα είναι. Όχι, αλλά για να λέμε, γιατί βλέπουμε, λέω, με μια ανάπτυξη. Είναι το δεκάλεπτο. Είναι πολύ σημαντικό, περίμενε. Είναι σημαντικό αυτό. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Συνεχίστε. Λοιπόν, πάμε στις εφημερίδες. Απογευματινή. Φράχτης για τους παράτυπους, ανοιχτή πόρτα για τους νόμιμους, ο Μητσοτάκης στη Σύνοδο Κορυφής στις Βρυξέλλες. Εδώ είναι. Καραμαλή Σαμαρά προτείνει για πρόεδρο η Αφροδίτη Λατινοπούλ. Τολμάτε, μωρέ. Αν και οτεύετε όμως, εγώ σας βλέπω. Για να σας δω. Του τρολάρει Λατινοπούλ. Βέβαια.
Και απαντάνε αμέσως όλοι αυτό το θέμα. Εφενέρη Ζωσπάστη. Εγγύης ασφαλείας στην Ουκρανία σφαίρε στο κράτος δολοφόνο Ισραήλ. Τεράστιες διαστάσεις παίρνει ελληνική εμπλοκή σε δύο πολέμους. Την ώρα που Μητσοτάκης και Ζελένσκι υπέγραφαν μία ακόμα συμφωνία για συνεργασία σε θέματα ασφάλειας, σε λιμενεργάτες στον Πειραιά αποκάλυπταν και μπλόκαραν ένα φορτίο, μπλόκαραν ένα φορτίο γεμάτο σφαίρες με άγνωστη προέλευση και προορισμό τη Χάιφα του Ισραήλ. Αυτό είναι πρωτοσέλιδο και ρεπορτάζ της εφημερίδας Ριζοσπάστης. Η κόντρα, χτύπημα από Νικήτα με στόχο το Μαξίμου, μετά το αντάρτικο από Γιώργο Βλάχο και Μάξιμο Χαρακόπουλο, έντονος προβληματισμός για την κατάσταση που επικρατεί στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Πάμε στην εφημερίδα Εστία. Ο νους στους Ελιές και τους μετανάστες και όχι στην εθνική ταυτότητα. Νέα δονομοποίηση ως αλλοδαπών με επιχείρημα την παραγωγικότητα, άνοιξε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, με συνέντευξή του στους Financial Times. Την ώρα που η Φιλανδία ζητεί να μπουν φράχτες, η ελληνική κυβέρνηση θέλει να ανοίξει πόρτες. Και εμείς φράχτες φτιάχνουμε. Όχι μόνο βράχτη. Τον έχουμε και τεράστιο εμείς το φράχτη. Και θέλουμε και λεφτά για να τον φτιάξουμε. Ναι, και θέλουμε και ευρωπαϊκά κονδύλια και τον επεκτείνουμε κιόλας. Τι να κάνουμε. Παρακαλώ. Όχι, όχι. Ήθελα να πω την ίδια ώρα μιλούσε και ο Φιντάν όταν το βράδυ αργά. Έτσι. Και είπε και ενώ στην αρχή είπε ότι μπορούμε να βρούμε κάποιες λύσεις. Μετά πήγε και εκείνο σε λύσεις πακέτο. Είπε για την τουρκική μειονότητα τι θα γίνει. Δηλαδή οι δηλώσεις θα συζητηθούν πολύ σήμερα. Που τη βαφτίζουν τουρκική μειονότητα αυτή, είναι μουσουλμανική μειονότητα. Τι θα γίνει, είπε με το Ισραήλ. Δεν αλλάζουν σε αυτά. Όχι. Παιδιά, οι Τούρκοι λένε το πείμα. Εμείς λέμε το άλλο από εδώ. Να βρεθούμε μια λύση τώρα. Δύσκολο. Όχι. Νομίζω εγώ. Και μάλιστα είπε ότι ο στρατός μας είναι έτοιμος να απαντήσει σε κάθε πρόκληση. Καλά. Και ο δικός μας πώς το λέμε κι εμείς. Καλά, εννοείται. Δεν κάνουμε Μητσοτάκης, πίσω με τίποτα. Μπελαρά πήραμε, έχουμε τα F-16, έχουμε τα F-35, τα Ραφάλ. Έρχονται τα Ραφάλ, ήρθαν τα Ραφάλ, ήρθαν τα Ραφάλ. Τα F-35 ήρθανε. Όχι. Κοντοζυγώνει η ώρα όμως. Βρετρέμε απέναντι, σου λέω. Πάμε τα Eurofighter θα πάνε. Αφήστε τα πολεμικά και τα διεθνή. Α, δούμε. Δύσκολο το βλέπω. Τους βάζουν όρους. Αφήστε, είμαστε στο τραπέζι του διαλόγου πάντα. Είναι αυτεμπορική. Το νέο Big Deal με 1 δις ευρώ στην αγορά ενέργειας, τριετής σχεδιασμός για αποθήκευση ρεύματος. Η αποθήκευση ρεύματος, να ξέρετε, ότι είναι ουσιαστικά η λύση της επόμενης μέρας. Μπας και παίζουν τα τιμολόγια του ρεύματος. Καλά καταλαβαίνω. Μάλλον είναι σημαντικό. Τύπος Θεσσαλονίκης, παράδοση. Πολύ, δηλαδή, πραγματικά. Έχω τρελαθεί με την πάρτι μου. Ναι, ναι. Καταρχήν κατάλαβα την αριθμοποίηση. Αυτό θαυμάζεσαι, έτσι. Όχι, κατάλαβα την αριθμοποίηση. Χάρηκα. Όχι, και εγώ σε χάρηκα, πραγματικά. Ευχαριστώ. Μπράβο, Παναγιώτη. Πραγματικά. Δίπλα σου γινόμαστε όλοι καλύτεροι. Είναι αλήθεια. Μέχρι και εγώ. Καθημερινά. Μέχρι και εγώ. Να σου πω και εγώ γι' αυτό έχω προδέψει. Επειδή έχω αρχίσει να κάθομαι δίπλα του. Ναι, ναι, ναι. Ισχύει. Δεν θα γίναμε καλύτερο εγώ κάθε μέρα. Ισχύει. Με τον εαυτό μου. Εντάξει. Το ολοκληρώσαμε. Ωραία. Τύπος Θεσσαλονίκης. Παράδοση, όχι εγγένεια για το μετρό Θεσσαλονίκης. Να το αυτό τώρα. Διάψευση του Μαρινάκη στα Περιφιέστας με το γνωστό λαϊκό τραγουδιστή Αντώνη Ρέμο. Δεν θα τραγουδήσει ο Ρέμος τελικά. Θα γίνει απλά παράδοση. Θα πει απλά λειτουργεί το μετρό σήμερα. Αύριο. Αποσύρουμε το ενδιαφέρον μας για να πάμε στα εγγένεια. Ναι. Συγγνώμη, όχι εγγένεια, στην έναρξη. Ναι. Αποσύρουμε το ενδιαφέρον μας. Εκεί που λέγανε θα γίνει εκδήλωση, θα παντευτούν όλοι και τα λοιπά τραγουδίσει και ο Ρέμος, λέει τέλος. Στην ουσία θα πούμε. 30 Νοεμβρίου, 6 το πρωί, ξεκινάει το μετρό. Πες και στην υπηρεσία ότι δεν ενδιαφερόμαστε πλέον, γιατί θα μας έστελνε. Δεν ενδιαφερόμαστε για το φαντάζομαι. Μετρό. Αν θέλετε, ενδιαφερόμαστε για Σάββατο. Για 26 που δεν είναι τώρα. Το Γενιτρίου. Για ένα δεκαήμερο ενδιαφερόμαστε. Ναι. Αν η υπηρεσία θέλει, μπορεί να μας αξιοποιήσει. Υπάρχουν και θέματα πάνω, πάρα πολλά. Δεν υπάρχει. Που πρέπει να τα κάνουμε από κοντά. Φίλε, όλη εμείς κάνουμε ρεπορτάζ από κοντά. Τι κάνουμε από εκεί, η Παναγιώτη θα έρθει εσύ ή θα έρθει η Τζέννη. Α, εσύ θα έρθει εκεί. Εσύ θα καλά, καλά, καλά. Αύριο σου χρειάζεται σένα. Καλά. Λοιπόν, μόνο ο Νίκος έχει σηκώσει ψηλά τη σημαία. One voice. Βόμβες φαραντούρι κατά Λάτσι, λέει. Τα παιχνίδια Μητσοτάκη Ζελένσκι κοστίζουν μισό δι στη ΔΕΠΑ. Κατάπιε τη γλώσσα στην κυβέρνηση για τι αποκαλύψει του One voice για ποιο θέμα, για τα λειτουργικά. Μάλιστα. Αντάρτικο από τις βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας για το Αιγαίο. Πανικό στο Μαξίμ. Μάλιστα. Τι να πεις. Ωραία. Και εσπρέσο για πάρτι του χωρίς την Κασάνδρα που ήταν ο Ζαμανφού αντιπεριφερειάρχης της Ολοκαρνανίας την ώρα της ομηνίας. Στο event της Ριγίλης και μετά κολονάκι by night λέει εδώ πέρα. Και έχετε εδώ φωτογραφίες με αυτούς που ήταν κολονάκι by night. Ωραία. Μάλιστα. Αυτό και ξαναλέμε. Να ζήσουν τα παιδιά, ο Λάος Μαντικός, ο φίλος μας, ο καλός, με τη σύζυγό του, παντρεύονται και βάφτιση, γαμοβάφτιση. Βάφτιση, βέβαια, με νονό τον Γιώργο Παπαδάκη, παντάξιος. Λοιπόν, άντε με το καλό, τα παιδιά. Γεια σου Λάζο, φίλε. Γεια σου Λάζο, αδερφούλη μας. Καλό παιδί. Και καλός ρεπόρτερ.